Κοτούζα, διευθυντής πωλήσεων της Δεκάγκρο πλέον, έτσι. Λοιπόν, δώστε μας λιγάκι μια ιδέα από τα καινούργια πλάνα της Δεκάγκρο και το rebranding που ξεκινάει σήμερα. Η Δεκάγκρο σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής. Μιας νέας εποχής στη θρέψη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ούτως ή άλλως είχαμε μια ηγετική παρουσία στην ελληνική αγορά, με μερίδιο αγοράς άνω του 50% και φιλοδοξούμε να παίξουμε τον αντίστοιχο ρόλο στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει φυσικά με το άνοιγμα των θυγατρικών μας σε 12 θυγατρικές, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την στελέχωσή τους και ταυτόχρονα με την μετάβαση σε μία νέα φιλοσοφία. Μία νέα φιλοσοφία η οποία όλη αυτή την αξιοπιστία που είχαμε μέχρι τώρα στην αγορά, που μας χαρακτήριζε, στα προϊόντα μας, με την καινοτομία, με την αποτελεσματικότητα, ερχόμαστε να την περάσουμε συνολικά σε όλη τη θρέψη. Με ειδικά προϊόντα θρέψης, με βιοδιέγερτες, οι οποίοι θα παράγονται στο νέο εργοστάσιο της Αταλάντης και θα μας δώσει, αν θέλετε, τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μία πολύ διαφορετική κατάσταση από ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Τι είναι λοιπόν, έτσι επιγραμματικά, αυτό τα στοιχεία που εγγυώνται αυτό το διεθνές πλέον πρόσωπο της Δεκάγκρο? Ποια είναι τα στοιχεία αυτά? Ούτως ή άλλως εμείς όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσαμε να κάνουμε άλματα και θεωρώ ότι τα καταφέραμε, γιατί όταν πριν από 5 χρόνια ήμασταν οι πρώτοι σε όλο τον κόσμο που καταφέραμε και σταθεροποιήσαμε ασβεστούχο νητρική αμμονία και δημιουργήσαμε καινοτόμα προϊόντα που μπορέσανε να αυξήσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της φρέψης. Τα ωμέγα, παράδειγμα, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήρθαμε πριν από λίγο καιρό και πρώτοι σε όλο τον κόσμο βγάλαμε νητρική αμμονία με βιοδιέγερτες. Αυτά είναι τεχνολογικά επιτεύγματα που δεν υπάρχουν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή ηγούμαστε της καινοτομίας και έχουμε τη δυνατότητα την συσσωρευμένη γνώση που έχουμε να την μεταφέρουμε στον τελικό χρήστη που είναι ο παραγωγός. Γιατί η αξιολόγηση όλων μας και η δουλειά όλων μας κρίνεται στο τέλος στο χωράφι, στον παραγωγό. Η αποτελεσματικότητα των προϊόντων μας λοιπόν έχει κρυφθεί από την ελληνική αγορά, δίνοντάς μας, ο Έλληνας παραγωγός μας εμπιστεύεται και μας έχει δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό, αν θέλετε, του μεριβίου αγοράς, και προσπαθούμε λοιπόν να βοηθήσουμε να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες που έχει και ο ίδιος για να κάνει πιο αποτελεσματικά τη δουλειά. Πείτε μας και δύο πράγματα παραπάνω για την καινούρια μονάδα λοιπόν στην Αταλάντη, η οποία έρχεται να συνδράμει σε αυτή την υπόθεση. Η καινούρια μονάδα στην Αταλάντη θα έχει τη δυνατότητα να παράξει περισσότερο από 100.000 τόνους σε υγρά λιπάσματα. Είναι μια πολύ μεγάλη μονάδα. Θα έχει τη δυνατότητα λοιπόν να παράγει ειδικά προϊόντα θρέψεις και βιοδιαγέρτες. Αυτό για τη χώρα μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός. Αλλά πέρα από αυτό είναι η διεθνής παρουσία της εταιρείας που έρχεται να ενισχύσει, αν θέλετε, και την ελληνική αγορά. Δηλαδή προσπαθούμε να σηκώσουμε ψηλά τόσο την ελληνική αγορά όσο και τον Έλληνα παραγωγό, προσφέροντάς του όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρειάζεται στη νέα εποχή. Γιατί και ο ίδιος βάλεται αυτή τη στιγμή τόσο από το κανονιστικό πλαίσιο που έχει αλλάξει. Σας θυμίζω ότι ήμασταν οι πρώτοι στην Ελλάδα πριν από 2 χρόνια που πιστοποιήσαμε όλα μας τα προϊόντα κατά CE. Ήμασταν λοιπόν αυτοί που εγγυηθήκαμε
την ποιότητα στον Έλληνα παραγωγό, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει η χώρα να προσαρμοστεί στο νέο κανονιστικό πλαίσιο που τέθηκε με τον 2019, τον κανονισμό που ισχύει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να περάσουμε στην πράσινη γεωργία και στην πράσινη μετάβαση. Αυτή τη στιγμή το 70% της παραγωγής μας είναι πράσινη και ο στόχος μας είναι πολύ σύντομα να είμαστε 100%. Και δουλεύουμε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση. Ο στόχος είναι λοιπόν μια γεωργία που θα έχει το ελάχιστο δυνατό ανθρακτικό αποτύπωμα. Άλλωστε, ο σύμπαμα, ο οποίος θα εφαρμοστεί από 1η-1η του 2016, θα επιβάλλει ουσιαστικά δασμούς στα προϊόντα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σημερινή τιμή, στο χρηματιστήριο λοιπόν, είναι 100 ευρώ ο τόνος. Φανταστείτε λοιπόν κάθε προϊόν που θα έρχεται από τον υπόλοιπο κόσμο στην ευρωπαϊκή αγορά θα επιβαρύνεται με δασμούς. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο. Εμείς είμαστε έτοιμοι στη νέα εποχή να ανταποκριθούμε ώστε να βοηθήσουμε και τη χώρα και τον Έλληνα παραγωγό να κερδίσει την απαραίτητη υπεραξία που έχει ο ίδιος, γιατί το μεγάλο το πρόβλημα του Έλληνα παραγωγού θεωρούμε ότι είναι ότι πρέπει να ανέβει ένα επίπεδο πιο ψηλά. Και τώρα μιλάμε για ένα καινούργιο όνομα, ουσιαστικά, το Decagro. Μιλάμε για μια καινούργια φιλοσοφία. Ωραία. Τι είναι αυτό που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε κιόλας από τον ανταγωνισμό, από εταιρείες οι οποίες είναι παγιωμένες μες στο χώρο, όχι μόνο στην Ελλάδα μιλάω, γιατί έχετε διεθνείς βλέψεις. Θέλω να αντιληφθώ τις κοινές, στρατηγικές σας κινήσεις από εδώ και πέρα. Η αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κατακαιρματισμένη αγορά. Η λιπασματοβιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζονταν ουσιαστικά, επειδή ειδικά στα αζωτούχα λιπάσματα, το μεγαλύτερο κόστος των λιπασμάτων ήταν η ενέργεια. Στο βαθμό λοιπόν που υπήρχε φτηνή ενέργεια από την Ρωσία, η λιπασματοβιομηχανία στην Ευρώπη ήταν σε θέση να ανταποκριθεί. Όμως τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Οι γεωπολιτικοί λόγοι οι οποίοι επιβάλλανε κάποιες ισορροπίες στην ευρωπαϊκή αγορά, δεν υφίστανται πλέον και μιλάμε για ένα τελώς διαφορετικό τοπίο. Σε ό,τι αφορά τα ειδικά προϊόντα φρέψης, εκεί μιλάμε για μια κατακαιρματισμένη αγορά, στην οποία έλειπε η ηγετική φυσιογνωμία που να έχει την τεχνογνωσία για να μπορέσει να δημιουργήσει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Εμείς θεωρούμε ότι ο ρόλος μας είναι αυτός και φιλοδοξούμε να παίξουμε αυτόν τον ρόλο. Έχετε να μας πείτε δύο πράγματα για το πώς βλέπετε την εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου μέσα στην ελληνική αγορά σε σχέση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες πλέον για τα νέου τύπου λιπάσματα και αν πρέπει εκεί να δούμε κάποιες βελτιώσεις. Αυτή τη στιγμή, με τον κανονισμό του 2019-2019, το πλαίσιο έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λοιπόν ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι ουσιαστικά ενσωματώσαμε και προσαρμοστήκαμε στα καινούργια δεδομένα και συνεχίζουμε λοιπόν σε μία προσπάθεια να δημιουργούμε προϊόντα υψηλής αξίας και καινοτομίας για να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, να μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση μας στον παραγωγό. Το θεσμικό πλαίσιο έχει καθοριστεί, γίνεται πιο αυστηρό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά μέτρα και δημιουργεί, αν θέλετε, πολλές προκλήσεις και πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι είμαστε σε ένα τέτοιο σημείο ώστε να ηγηθούμε αυτής της ανάπτυξης στο δικό μας κλάδο τουλάχιστον. Στον κλάδο της φρέψης φυτών. Καλύπτοντας επομένως όχι μόνο την εσωτερική αγορά, αλλά και ένα μεγάλο μέρος της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, να το πούμε έτσι. Η φιλοδοξία μας είναι να παίξουμε έναν ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά. Όχι στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Ανήκουμε θυγατρικές Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, σε αγορές οι οποίες είναι όριμες αγορές. Και θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε, όπως τα καταφέραμε μέχρι τώρα όλα αυτά τα χρόνια,
Έτσι ακριβώς στην καινούργια εποχή, όπως διαμορφώνεται, να παίξουμε λοιπόν αυτό τον ηγετικό ρόλο που θεωρούμε ότι μπορούμε να τον διαδραματίσουμε. Υπάρχει δηλαδή η δυναμικότητα, το capacity για να καλύψετε ανάγκες σε ένα τόσο ευρύ φάσμα χωρών. Πιστέψαμε, κύριε Πανάγο, πολύ σκληρά, ακριβώς για να ανταποκριθούμε στη νέα εποχή. Γιατί θεωρούμε ότι είναι μια νέα εποχή. Και είμαστε εδώ πραγματικά να παίξουμε το ρόλο μας και τον κοινωνικό ρόλο. Γιατί ανάμεσα σε όλα τα άλλα έχουμε και ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο, γιατί η γεωργία στην Ελλάδα αναπτύσσεται χάρη σε αυτά τα εργαλεία. Χάρη στα εργαλεία. Ωραία, εσείς το είπατε προηγουμένως. Το ένα θέμα λοιπόν είναι η τεχνογνωσία και εκεί δεν αμφιβάλλει κανείς ότι η Decagro έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα. Το δεύτερο είναι, και εσείς το αναφέρατε, η ενέργεια. Αυτό το θέμα η Decagro πώς το διαχειρίζεται? Η Decagro αυτή τη στιγμή είναι στο θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι 100% πράσινη. Και δουλεύουμε αυτή τη στιγμή εντατικά για να μπορέσουμε στη νέα εποχή που έρχεται, να είμαστε 100% και σε ό,τι αφορά την παραγωγή των αζωτούχων λιπασμάτων. Είναι ένας στόχος για μας, ο οποίος είναι σταθερός, είναι αδιαπραγμάτευτος, να μπορέσουμε δηλαδή πολύ σύντομα να είμαστε 100% πράσινοι. Ωραία, πράσινη είναι. Οικονομική αυτή η ενέργεια είναι για να μπορέσει να βγαίνει με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η Decagro? Μιλάμε, κύριε Πανάγο, για μια νέα εποχή. Και φυσικά και το οικονομικό, γιατί αν κάτι μας χαρακτήριζε όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι προσπαθούσαμε οι λύσεις που δίναμε να είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες. Φυσικά και προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε την υπεραξία αυτή που χρειάζεται ο παραγωγός μέσα από τα προϊόντα μας και προσπαθούμε και δουλεύουμε σκληρά να είναι όσο πιο προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της εποχής. Ξέραμε λοιπόν μια εταιρεία η οποία είχε συγκεκριμένη δυναμικότητα, έτσι, την οποία κάλυπτε σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό τη δυναμικότητά της, διαθέτοντας τα προϊόντα στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά. Αν πάρουμε σαν βάση αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα, τα τελευταία 3 χρόνια για την εταιρεία για την οποία μιλάμε, πού βάζει τον πήχη η Decagro για την επόμενη δεκαετία? Δεν βλέπουμε μόνο για την επόμενη δεκαετία. Βλέπουμε για τα επόμενα 30 χρόνια, κύριε Πανάγο. Είναι πολύ φιλοδοξή η στόχη μας. Δεν υπάρχει όριο στην άνοδο. Θεωρούμε ότι είναι οι κατάλληλες προϋποθέσεις τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στη διεθνή αγορά για να κάνουμε το άλμα και να αναπτύξουμε όχι μόνο την εταιρεία, τη γεωργία γενικότερα στη χώρα μας. Γιατί η ανάπτυξη δική μας προϋποθέτει και ανάπτυξη της γεωργίας στη χώρα. Σκεφτείτε, κύριε Πανάγο, εσείς είστε παλιός. Γνωρίζετε και έχετε δει όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες. Κάποτε η αγορά στο κοκκόβα και λοιπάσμα στην Ελλάδα ήταν 2,5 εκατομμύρια τόνοι. Έχει υποχωρήσει κάτω από 600.000 τόνους. Φανταστείτε λοιπόν αυτή η υπολείπανση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, πόσο έχει στερήσει στον Έλληνα παραγωγό, αν θέλετε, εισόδημα, αποδόσεις. Ερχόμαστε λοιπόν από τη στιγμή που οι συνθήκες της εποχής είναι αυτές, να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των προϊόντων που χρησιμοποιεί, ώστε να μην χάνεται ούτε ένα θρεπτικό στοιχείο, για να μπορέσει ο ίδιος να είναι πιο ανταγωνιστικός. Άρα λοιπόν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πετύχουμε με τα εργαλεία αυτά που του δίνουμε να επιτύχει υψηλότερες αποδόσεις. Πιο αποτελεσματικά προϊόντα, πιο καινοτόμα, αυτές οι τεχνολογίες με τους βιοδιαγέρδες,
έχουν σαν στόχο να αυξήσουν ακριβώς όχι μόνο την παραγωγή του, αλλά και την ποιότητα των προϊόντων που παράγει, για να είναι πιο ανταγωνιστικά. Άλλωστε, αν το μετρήσουμε με την ιστορία, υπήρξε μεγάλη περίοδος έτσι, της μεταπολεμικής ιστορίας της χώρας, που αυτή η βιομηχανία αποτελούσε κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Ίσως να δούμε λοιπόν μια ακόμη φορά αυτή τη διαδικασία να εκτιλήσεται και προς όφελος και του Έλληνα παραγωγού. Χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή έξυπνα προϊόντα, στοχευμένα προϊόντα, αποτελεσματικά προϊόντα και δουλεύουμε σκληρά σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν. Οι τεχνολογίες που εφαρμόζουμε να είναι όσο πιο προσαρμοσμένες στα περιβαλλοντικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πολλές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα και ταυτόχρονα να είναι πιο αποτελεσματικά για να παράγουμε περισσότερα από λιγότερα. Και επομένως, για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που λέμε πράσινη μετάβαση, έρχεται να εξυπηρετήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τους στόχους τους οποίους θέτει η εταιρεία, ή το αντίστροφο, δηλαδή η εταιρεία έρχεται να καλύψει τις νέες ανάγκες που δημιουργεί το νέο θεσμικό πλαίσιο και η πράσινη μετάβαση. Πολύ σωστά, κύριε Παναγκό. Θεωρούμε ότι η γνώση μας, η εμπειρία μας, η τεχνογνωσία μας μας δίνει κάθε δυνατότητα να ηγηθούμε της νέας εποχής σε αυτή τη φάση των πολύ μεγάλων αλλαγών που υπάρχουν, που δεν είναι μόνο θεσμική, αλλά είναι και ουσιαστική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία στους στόχους σας.